γιατί για τη φετινή χρονιά τα εξωτερικού ήταν 33.386 άτομα οι αφήξεις, ενώ η πέρσι ήταν 142.000. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Η κατακόρυφη πτώση στην τουριστική κίνηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ήταν εμφανής. Την ώρα που η Καλαμάτα έχει αναδειχθεί από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό ανακόπτοντας έτσι τη δυναμική που παρουσίαζε το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Είχαμε ξεκινήσει στις 16 Φεβρουαρίου, διακόπηκε το πρόγραμμα λόγω της, των αναγκών της καραντίνας του κορονοϊού. Έχουμε σύντομα ένα διάστημα τεσσάρων μηνών ανενεργό Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο το οποίο ήταν σημαντικό για μας. Αυτό μας προσθέτει στο αρνητικό το κάτι παραπάνω. Ε, Όσον αφορά τους ενεργούς μήνες, ε, εμείς είχαμε εκτελέσει το 35% των πτήσεων, είμαστε 65% περίπου το κάτω της κίνησης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Καλαμάτα, η ανάγνωση των στοιχείων των πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο και του ενεργού μήνε εκτό του lockdown έχουν και μία θετική ανάγνωση, αφορισμένες πτήσεις πτήσει κυρίω από το εξωτερικό κρατήθηκαν. Κρατηθήκαν βασικοί προορισμοί πέρα από τη Μόσχα ή τη Λάρνακα τα οποία ακυρώθηκαν. Οι βασικοί προορισμοί όπω είναι το Μόναχο, η Φραγκφούρτη, το Ντίσσελντορφ, το Παρίσι, η Βιέννη, η Ζηρίχη, η Πράγα, το Άμστερνταμ, η Βαρσοβία, το Κατοβίσε, το Μιλάνο, το Γκδάνσκ, το Λονδίνο, το Μάντζεστερ, το Ισμπουργκ, η Γενέβη. Ε, αυτά, αυτοί οι προορισμοί κρατήθηκαν. Οι πληρότητε, αναλόγω οι γερμανικέ πτήσει, οι γαλλικέ, οι αγγλικέ είχαν καλέ, κάποιε άλλε είχαν λιγότερο ιταλικέ κτλ. Παράλληλα, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, προχωρούν οι απαλωτριώσει και αποζημιώσει για την επέκταση του αεροδρομίου κατά 50 στρέμματα. Βέβαια, το συγκεκριμένο σχέδιο κατατέθηκε το 2002 και μετά από τόσα χρόνια, οι ανάγκε του αεροδρομίου έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Ο οποίο έχει κατατέθηκε η αίτηση να βγει με το εγκριτικό να πληρωθούν τα επικείμενα. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει και το δικαίωμα να εκτελεστούν κάποια έργα. Θα μια διαδικασία χρόνων η οποία είναι μια καλή εξέλιξη. Κλείσανε ό,τι οι υπόλοιπα υπήρχαν αναγνωρίσει ιδιοκτητών, παλαιά ΚΑΕΚ, ποιοι αλλάξανε χέρια ιδιοκτησία. κλπ. Αυτό το κομμάτι έκλεισε και από εκεί και πέρα είναι πλέον στοχευμένα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτε που δικαιούνται να εισπράξουν τι αποζημιώσει του και να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα έργα. Η επέκταση των 50 στρεμάτων αναμένεται να γίνει στο βόρειο τμήμα του αεροδρομίου, αλλά πληθαίνουν συνεχώ οι φωνέ στην Καλαμάτα που υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη επέκταση για να μπορέσει πλέον να καλύψει τι ανάγκε του αερολιμένα τη Μεσαινιακή Πρωτεύουσα. Βέβαια, όλα αυτά προποθέτουν επενδυτικό σχέδιο, το οποίο η τοπική κοινωνία δεν γνωρίζει ακόμα αν θα κατατεθεί από ιδιώτη ή από το αρμόδιο Υπουργείο.